Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Manga Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Συνταρακτικές αναμένονται οι εξελίξεις, με τον Θέμη και τον Βίκο να συναντιούνται μετά τη σύλληψη του Πέτρου, και δεν θα αργήσει να φουντώσει ακόμη περισσότερο η κόντρα που υπάρχει ανάμεσά τους. Άλλωστε οι δύο άλλοτε στενοί φίλοι έχουν πολλά που τους χωρίζουν. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι το πάθος τους για την Αγγελική. Αμφότεροι μοιάζουν εξίσου ανίσχυροι μπροστά στα έντονα συναισθήματα που τρέφουν για την γυναίκα. Ο πρώτος είναι αποφασισμένος να εξοντώσει τον εραστή της, ενώ την ίδια στιγμή και εκείνος βάζει στο στόχαστρό του ένα μέλος της οικογένειας Καστρινού για να εκδικηθεί το Θέμη. Πρόκειται για τον Πέτρο, στον οποίο έχει αδυναμία ο ισχυρός άντρας, και στο πρόσωπο του βλέπει τη συνέχειά του. Ο Βίκος είναι σίγουρος ότι ο θάνατός του θα είναι η αρχή του τέλους του Θέμη. Σύντομα θα δούμε τον Βίκο να δίνει εντολή δολοφονίας στους άντρες του εναντίον του Πέτρου. Όσο οι μέρες περνούν, το σχέδιό του στείνεται υπό άκρα μυστικότητα. Ωστόσο την τελευταία στιγμή ο Βίκος αλλάζει γνώμη και ζητάει από τα τσιράκια του ναι μεν να επιτεθούν στον Πέτρο, αλλά να μην τον σκοτώσουν. Θέλει να φανεί σαν εκφοβισμός τον Θέμη. Το σχέδιό του μπαίνει σε εφαρμογή αλλά με ολέθριες συνέπειες. Εάν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε την δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας!